Εμένα όπου με καλούν και θέλει ο κόσμος να ξαναεμφανιστώ, πηγαίνω. Και αν έχω περάσει και καλά, έχει περάσει και ο κόσμος καλά, είναι μια ωραία στιγμή. Πήρα τα ρίσκα μου, αλλά μου βγήκανε σε καλό νομίζω. Πάντα είχα νέα παιδιά κοντά μου, και νέους τραγουδιστές, και νέους μουσικούς και γενικότερα. Το θεωρώ καθήκον μου, να σου πω την αλήθεια. Το θεωρώ καθήκον μου να το κάνω. Εγώ τα χρησιμοποιώ για να έρθω σε επαφή με φίλους και να γνωστοποιήσω αυτά που κάνω. Αλλά και τις ζωής μου πράγματα. Να ξέρεις, να ξέρεις πόσο με κράσεις για μένα. Να ξέρεις, να ξέρεις είμαι μισός χωρίς εσένα. Νομίζω ότι ό,τι έκρυβε αλήθεια ερχόταν η ώρα του ξανά να θέλει να τα ξανακούσει ο κόσμος και να ακολουθεί. Εγώ θα σου πω ότι αν ο χρόνος δεν ήταν σύμμαχός μου γενικότερα, δεν θα το συνέχιζα. Αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική, αγαπώ πάρα πολύ το να πηγαίνω κοντά στον κόσμο, μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ, γιατί είναι κρίμα να υπάρχουν άνθρωποι που σε ακολουθούν μουσικά, τους εκφράζεις και να μην έχουν τη δυνατότητα να σε δούνε. Είχαν αλήθεια αυτά που κάναμε. Δεν κάναμε τραγούδια, να βρούμε μια επιτυχία, να γίνει επιτυχία για να πουλήσει ο δίσκος. Όχι. Ήμασταν μια παρέα ανθρώπων, νέων ανθρώπων, πρωτοεμφανιζόμενων ανθρώπων, είτε στο στίχο, είτε στη μουσική, είτε στην ενορχήστρωση και όχι μόνο. Μέσα από την παρέα βγαίνανε πράγματα. Έκανα αυτό που μου έλεγε το ενστικτό μου, που μου έλεγε η ψυχικούλα μου. Έκανα, ας πούμε, αλήθεια είναι, μετά το Λάκη Παπαδόπουλο που έκανα, που ήταν ένα δίσκος που το ξέφτηκε πραγματικά, έγινε το προσωπικά. Με κατηγόρησαν τότε. Όμως ήταν αυτό που με καθιέρωσε μέσα στα μουσικά πράγματα. Γιατί πολλές φορές δεν φτάνει να κάνεις μια επιτυχία, οι δύο ή τρεις. Το θέμα είναι να αντέξουν στον χρόνο και να σε καθιερώσει κιόλας αυτό που θα κάνεις μέσα στη λίστα των καλλιτεχνών που έχουν κάνει κάτι. Γράφονται τραγούδια πια επιφανειακά. Δεν έχουν διάρκεια ζωής, γιατί φτιάχτηκαν για αυτό το σκοπό. Πάμε να κάνουμε μία επιτυχία. Όταν κάνεις τραγούδια με βάση συνταγή, είναι αυτονόητο ότι δεν θα αντέξει. Ξέρουμε ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση με τα social media. Τα χρησιμοποιείτε γενικά. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό. Ευτυχώς. Κοίταξε, εγώ θα σου είμαι ειλικρινής. Εμένα μου βοήθησαν πάρα πολύ. Δηλαδή ήρθα σε επαφή με κόσμο. Είδε ο κόσμος ότι εγώ ζω. Αναπνέω. Είμαι σε όποια κατάσταση είμαι. Τραγουδάω. Κυρίως αυτό. Και με βοήθησαν πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μια παράσταση, αλλά παράσταση σε θεατρική σκηνή, όπου θα έχει κείμενα αλλά ερμηνευμένα από μένα θέλω, όχι από ηθοποιούς, με την κακή ή καλή του πλευρά. Σε συνδυασμό με τραγούδια. Θα το κάνω αυτό, δηλαδή ήδη δρομολογείται. Τώρα βγάζω λίγο μετά το Πάσχα ένα βινήλιο, συλλεκτικό, με καινούργια τραγούδια, με συγκεκριμένο αριθμό, περιορισμένο δηλαδή αριθμό, για τους πολύ αγαπημένους φίλους που θέλουν πάρα πολύ να έχουν μια δουλειά πάλι καινούργια δική μου.
με 10 τραγούδια καινούργια, όπου θα υπάρχει ένα στικάκι δώρο, το στικάκι που μπαίνει στο, το λέω για τους ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν, που μπαίνει στο κομπιούτερ, μαζί με τα 10 τραγούδια αυτά, για κάποιους που δεν έχουν πια τα μηχανήματα, για να ακούσουν τα τραγούδια, σύν άλλα 10 τραγούδια που είναι τραγούδια από το παρελθόν, αλλά με καινούργιες ενορχιστρώσεις. Αυτό σαν δώρο, σαν πόνο. Και συνεχίζω και τις ζωντανές μου εμφανίσεις, τις επαφές μου με τον κόσμο, όπως λέω, που πάνε πάρα πολύ καλά και μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.